Μπορεί να επικρατεί από χθες το απόγευμα ένα αλαλούμ με τα αποτελέσματα της κοινοφελής εργασίας που αναμένονταν από τον Μάιο. Ωστόσο, παραμένει ο στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο Εργασίας για να προκηρυχθεί η δεύτερη φάση του προγράμματος κοινοφελής εργασίας του ΟΑΕΔ εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πάντως ότι για την παρούσα φάση της κοινοφελούς εργασίας οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την Παρασκευή. Σύμφωνα με τη νέα διοικητή του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, η συγκεκριμένη προκήρυξη θα αφορά σχεδόν 20.000 θέσεις πεντάμινης απασχόλησης στα Υπουργεία αλλά και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα στα ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα, ο ΟΑΕΔ έχει θέσει τον στόχο έως τις 22 Ιουνίου να αναρτήσει τους οριστικούς πίνακες της πρώτης φάσης του προγράμματος για τις 32.433 θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες. Όπως δήλωσε νωρίτερα η κυρία Καραμεσίνη, το επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμο να επαναπροκηρυχθεί και το πρόγραμμα επιταγής εισόδου voucher που ανεστάλλει προημερών και αφορούσε 16.220 θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα θα αφορά την κάλυψη θέσεων εργασίας σε κλάδες που υπάρχουν οι μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, η διοικητής του ΟΑΕΔ γνωστοποίησε ότι ετοιμάζεται και νέο πρόγραμμα απασχόλησης για τη δημιουργία έως 8.000 θέσεων εργασίας, οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο. Είμαι σίγουρη ότι αν ήσουν στη θέση αυτών των ανθρώπων, θα έκαμε στα αδύνατα δυνατά να προλάβεις. Έστω και τη νύχτα, είναι νέα παιδιά, δεν είναι σαν και εμένα που κοιμάμαι νωρίς. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν άνεργος και είχα τέτοιο θέμα, θα έκανα τα αδύνατα δυνατά. Προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν, τρεις μέρες είναι οι ενστάσεις. Το θέμα είναι ότι η τακτοποίηση αυτών των ανθρώπων είναι μέχρι τέλη Ιουνίου και μετά. Να το δούμε. Δεν πιστεύω πια τίποτε και κανέναν. Να το δούμε να γίνεται και μακάρι. Θα επωφεληθεί ο Δήμος Καβάλας με 230 ανθρώπους άνεργους, νέους, ορεξάτους που έχουν καιρό να δουλέψουν και μακάρι να τους έχουμε. Αλλά και από την άλλη μπλοκάρει ο δικός μας ο προγραμματισμός, γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα. Να περιμένουμε κι άλλο την κοινοφελή. Και αν εντάξει αν θα είναι από 1η Ιουλίου. Αν δεν είναι πάλι από 1η Ιουλίου και πάμε από μήνα σε μήνα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι τα κάνουν επίτηδες για να μας μπρόξουν σε εργολάβους. Με ή χωρίς τους εργαζόμενους της κοινοφελούς εργασίας πάντως, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και η Δημοτική της Ομάδα είναι αποφασισμένοι να δώσουν ένα τέλος στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες από τις παιδικές χαρές του Δήμου. Με ρεπορτάζ μας το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναδείξει το μείζον αυτό πρόβλημα με την ακαταλληλότητα αλλά και την επικινδυνότητα των περισσότερων χώρων αναψυχής παιδιών στο Δήμο Καβάλας. Παιδικές χαρές ασυντήρητες εδώ και 30 χρόνια. Καταραίουν. Το ένα πίσω από το άλλο όλες οι δομές, οι δημοτικές, καταραίουν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ό,τι αφορά τα παιδιά είναι ένας ευαίσθητος τομέας που μας αγγίζει όλους. Και αν έχουμε μια λακκούβα στο δρόμο, δεν πειράζει. Φτάνει να μην τραυματίζονται τα παιδιά μας στις παιδικές χαρές. Αυτή τη στιγμή τελειώνει τη δουλειά της μια εταιρεία η οποία ανέλαβε να καταγράψει όλες τις παιδικές χαρές, 130 έχουμε στο Δήμο Καβάλας, να δει ποιες από αυτές μπορούν να πιστοποιηθούν. Εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ λίγες. Ποιες από αυτές μπορούν να διορθωθούν, προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ λίγες. Και όλες οι υπόλοιπες, παιδί μου, θα τις διαλύσω. Θα τις κάνω γρασίδι και από εκεί και έπειτα να προγραμματίσουμε κάθε χρόνο ορισμένο αριθμό, σταθερά, να μπορούμε να προγραμματίζουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορώ να βάλω σε μισοφτιαγμένες και απιστοποίητους χώρους πια, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η ταμπέλα η οποία υπάρχει σε δεν προστατεύει κανέναν η ταμπέλα. Όχι, γράφει αυτό που γράφει. Είναι αληθές αυτό ότι είναι με δική τους ευθύνη δηλαδή. Κοίταξε, πρόσεξε τι θα σου πω. Η ευθύνη των γονέων βρίσκεται παντού. Είτε το δουν γραμμένο, είτε δεν το δουν γραμμένο. Εννοείται μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά. Αλλά και η ευθύνη του Δήμου, επειδή δεν την προβλέπει δηλαδή η ταμπέλα ή ο νόμος, δεν έχει ευθύνη ο Δήμος,